Τη νέα του ηγεσία εξέλεξε το φιλοκουρδικό κόμμα Χαντεπέ στην Τουρκία. Υπερβίν Μπουλτάν και ο Σεζάι Τεμελή αναλαμβάνουν τα ηνία στη μετά Ντεμιρτάς εποχή. Ο άνθρωπος που οδήγησε το Χαντεπέ για πρώτη φορά στην Εθνοσυνέλευση βρίσκεται υποκράτηση με την κατηγορία της υποστήριξης στην τρομοκρατία. Η ηγεσία του Χαντεπέ αποτελείται παραδοσιακά από έναν άνδρα και μία γυναίκα στο όνομα της ισότητας των φύλων. Το συνέδριο έγινε στο Διγιαρμπακίρ, με τα στελέχη να διαμαρτύρονται για τους εντατικούς αστυνομικούς ελέγχους και τη σύλληψη εκατοντάδων μελών του κόμματος πριν ξεκινήσουν οι εργασίες. Ο Ντεμιρτάς βρίσκεται αντιμέτωπος με περισσότερα από 100 χρόνια κάθειρξης σε περίπτωση καταδίκης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για πολιτική δίωξη.